Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε τις τελευταίες ημέρες για το αν θα πρέπει να γίνει νέο νοσοκομείο στην Κοζάνη. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ πριν λίγο καιρό ο Δήμος Κοζάνης, η Δημοτική Αρχή, παρουσίασε μία προμελέτη. Επειδή το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καλέσαμε σήμερα στο δελτίο μας μέσω Skype τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Αν είναι εφικτό να προχωρήσουμε άμεσα στην δημιουργία νέου νοσοκομείου, αφού προηγουμένως... καλημέρα, καλησπέρα κύριε Δημάρχε και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Βέβαια, πριν πάμε στο νοσοκομείο, θα ήθελα να αναφερθούμε στην τηλεθέρμανση, καθώς, κύριε Δήμαρχε, ήταν δύσκολο το Σαββατοκυριακό για τους καταναλωτές της τηλεθέρμανσης. Δεν λειτουργήσε. Με απόφαση του ΑΔΜΙΕ έκλεισε η μονάδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, προειδοποίηση υπήρξε? Κυρία Μαρκοπούλου, όχι, δεν υπήρξε προειδοποίηση. Υπήρξε λίγη ώρα πριν η ενημέρωση ότι θα κλείσει, θα βγει εκτός του συστήματος η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Όμως χθες δεν ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Έτσι, τα προβλήματα με την ελλειπή τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης της Κοζάνης δεν είναι σημερινά, είναι χθεσινά, είναι προχθεσινά. Απλά το μεγάλο ζήτημα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός αυτά γίνονται ακόμα πιο έντονα. Για παράδειγμα, θα το είδατε κι εσείς, είναι γραμμένο και σε πρωτοσέλιδο σημερινής αθηναϊκής εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, αλλά και σε site οικονομικά χθες, κάποιες ώρες χθες η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν κοντά στο μηδέν. Και έπρεπε να ενισχυθεί το δίκτυο. Οι εξελίξεις αυτές δυστυχώς οδηγούν στο να βγει έξω η μονάδα και βεβαίως επειδή δεν υπάρχει καμιά άλλη εναλλακτική λύση, δεν είχε προετοιμαστεί καμία απολύτως λύση τα προηγούμενα χρόνια, βρισκόμαστε σε δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να λειτουργήσει καθόλου η τηλεθέρμανση. Βεβαίως το ζήτημα το βάζουμε, το ξαναβάζουμε. Τις επόμενες μέρες ή αυτήν την εβδομάδα ή την επόμενη θα έχω συνάντηση με υπουργούς στην Αθήνα, γιατί αυτό που θυμίζουμε επανειλημμένα προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλους τους τόνους ήταν ότι από κυβερνητική πλευρά η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι οι πολίτες της Κοζάνης δεν θα χάσουν κανένα από τα αγαθά που απολαμβάνουν. Λοιπόν, ένα αγαθό απολαμβάνουμε στην καθημερινότητά μας είναι η θέρμανση και δεν έχουμε, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, πρέπει να πάρθουν μέτρα και να γίνουν εκείνες οι κινήσεις, ούτως ώστε να μην βρισκόμαστε σε αυτήν τη δυσάρεστη θέση. Κύριε Δημαρχέ, τα σχόλια βέβαια ήταν πάρα πολλά το Σαββατοκύριακο, ότι η ΔΕΗ προχώρησε σε αυτή την απόφαση προκειμένου να ενισχύσει το δίκτυο της ενέργειας και άφησε τους Κοζανίτες να παγώσουν. Κυρία Μαρκοπούλου, έτσι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, είναι λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημα από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δεν παίρνει αποφάσεις για το τι μπαίνει και τι βγαίνει στο δίκτυο. Η ΔΕΗ μπορεί να έχει προβλήματα με μονάδες, προβλήματα συντηρήσεων ή άλλου είδους προβλήματα, αλλά υπάρχει και το χρηματιστήριο της ενέργειας, υπάρχει και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, υπάρχει και ο ΑΔΜΙΕ, οι οποίοι είναι πλέον αρμόδιοι για να καθορίζουν τι μπαίνει και τι δεν βγαίνει, τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Και εν πάση περιπτώσει σας φέρνουν σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι, και δεν το λέω εγώ, το λένε όπως σας είπα σήμερα, αν δείτε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών ή το χθεσινό βραδινό site της ημερησίας, θα δείτε τα δημοσιεύματα ότι χθες το μεσημέρι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για 3-4 ώρες ήταν περίπου στο μηδέν. Γιατί? Λόγω της αθρώασης φοράς ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με κοντά μηδενικό κόστος. Έτσι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι η άλλη όψη, γιατί όταν δουλεύουν ή συνεισφέρουν στο σύστημα μονάδες με υψηλή τιμή κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, κάποιος το πληρώνει. Ποιος το πληρώνει? Πάλι εμείς, οι πολίτες, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Αλλά ωστόσο, πρέπει κάτι να κάνουν και οι κυβερνητικοί βουλευτές, 4 στην Κοζάνη, 1 στη Φλόρινα, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση από τα πριν κλείσει η τηλεθέρμανση. Βέβαια θα μου πείτε πάμε σε καλές ημέρες, αλλά ακόμα έχουμε μπροστά μας χαμηλές θερμοκρασίες. Τα σπίτια είναι κρύα. Χθες χιόνισε στα ορεινά, κύριε Δημαρχέ. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να καθίσει στο σπίτι με 2 και με -2.
κυρία Μαρκοπούλου, αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά και εγώ ήμουνα και χθες και σήμερα και ξέρω καλά και τώρα μόλις ήρθα από έξω, ξέρω καλά τι θερμοκρασίες επικρατούν. Όμως σας επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, αυτό που φροντίζουμε να διαμηνύουμε προς όλες τις πλευρές είναι η κυβερνητική δέσμευση, το ότι οι πολίτες της Κοζάνης δεν θα χάσουν κανένα από τα αγαθά που απολαμβάνουν. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση, από ότι συμβαίνει, οι πολίτες δεν μπορούν να έχουν την τηλεθέρμανση την οποία πρέπει να έχουν. Είστε πάρα πολύ συγκεκριμένος, κύριε Δήμαρχε, μένω εδώ. Πραγματικά μας εξέπληξε για μια φορά ακόμη ο ΑΔΜΙΕ. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω. Πάντως το Σαββατοκύριακο το τι συζητήσεις έγιναν, κύριε Δήμαρχε, ήσασταν κι εσείς και δέκτης παραπώνων. Δεν μπορεί ξαφνικά, δηλαδή χωρίς ενημέρωση, χωρίς τίποτα, ο ΑΔΜΙΕ να προχωράει στην διακοπή της παροχής θερμότητας για τους κατοίκους της πόλης της Κοζάνης. Κάποια στιγμή, μην κοιτάμε τα μεγάλα, να βλέπουμε τα μικρά. Ωραία. Πρέπει να βλέπουμε και τα μεγάλα, πρέπει να βλέπουμε και τα μικρά. Και εν πάση περιπτώσει η προειδοποίηση από πλευρά ΑΔΜΙΕ δεν μας σώσει τίποτα, γιατί μόνο με τα λεβιτοστάσια αιχμής δεν μπορεί να δουλέψει η τηλεθέρμανση. Τα λεβιτοστάσια αιχμής, οι λέβητες δηλαδή πετρελαίου που έχει εγκατεστημένους η ΔΕΙΑΚ, μπορούν να, να λειτουργήσουν συμπληρωματικά όταν για κάποιο λόγο δεν φτάνει το θερμικό φορτίο το οποίο παίρνουμε από τον ΑΕΣ. Και όχι από μόνοι τους. Από μόνοι τους δεν επαρκούν για να τροφοδοτήσουν την εγκατάσταση της τηλεθέρμανσης. Και σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώσαμε στην κουβέντα πριν, είναι το ότι πρέπει να βλέπουμε και τα μεγάλα, πρέπει να βλέπουμε και τα μικρά. Δηλαδή, ναι, μεν το κόστος της ενέργειας πανελλαδικά πρέπει να προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλό. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένα μέρος αυτής της χώρας, ένα μέρος της πατρίδας μας, το οποίο υποφέρει όταν αυτό συμβαίνει. Να πάμε τώρα στα μεγάλα και στο θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αυτό για την κατασκευή νέου νοσοκομείου. Βέβαια, επειδή καλά γνωριζόμαστε, κύριε Δημαρχή, είναι μια πρόταση που την καταθέσατε χρόνια πριν, ότι η Κοζάνη πρέπει να έχει ένα νέο νοσοκομείο, και αυτό γιατί οι υποδομές του Μαμάτσιου νοσοκομείου είναι παλιές. Βέβαια, γίνεται η ανάπτυξη της νέας απτέρυγας, η κατασκευή, πριν λίγα χρόνια επίσης, αλλά αυτά θεωρούνται μπαλώματα για μία πόλη, για ένα δήμο, πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας. Και για να ξεκαθαρίσω, δεν μιλάμε για περιφερειακό νοσοκομείο, γιατί πολλοί λένε γιατί περιφερειακό νοσοκομείο στην Κοζάνη και τα λοιπά, έχει πτωλεμαίδα. Αν θέλουν οι κυβερνώντες, θα το κάνουν περιφερειακό νοσοκομείο. Πάμε λοιπόν στο νέο νοσοκομείο, μία πρόταση. Προχωρήσατε σε μία προμελέτη. Έχετε πλέον συγκεκριμένα στοιχεία που λένε ότι είναι ανάγκη να γίνει το νέο νοσοκομείο. Η δήλωση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρία Γκάγκα, ότι σηκώνει ένα νοσοκομείο. Και βέβαια είναι πολλοί ειδικοί που λένε ότι θα μπορούσε να γίνει ένα νέο νοσοκομείο στην Κοζάνη. Κυρία Μαρκοπούλου, να ξεκινήσω λέγοντας το ότι την αναγκαιότητα της νέας υγειονομικής μονάδας, την αναγκαιότητα κατασκευής του νέου νοσοκομείου, όπως είπατε, τουλάχιστον εγώ και άλλοι μπορεί να την έχουν πει και δεν διεκδικώ επ' αυτού καμία πρωτιά, την έχω πει δημόσια από το 2011. Επειδή μιλάμε μαζί, γι' αυτό λέω για σας, κύριε Δήμαρχε, από το 2011 σε διάφορες εκδηλώσεις το παρουσιάσατε ως ανάγκη τη δημιουργία και την κατασκευή νέου νοσοκομείου. Να λέμε κάποιες αλήθειες. Το δεύτερο, πέρα από την δήλωση της κυρίας αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Γκάγκα, την ίδια χρονιά, το 2011, το Υπουργείο Υγείας είχε στα χέρια του μελέτη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο αναδιαμόρφωνε τον υγειονομικό χάρτη της χώρας και επισήμανε ότι μία από τις 4 νέες υγειονομικές μονάδες που χρειάζονται είναι αυτήν στην Κοζάνη. Προχωράω ένα βήμα παραπέρα, ότι αυτό που μιλάμε για την διεκδίκηση του νέου νοσοκομείου, εγώ το έθεσα δημόσια στον Πρωθυπουργό της χώρας το τέλος του Νοέμβρη, όταν επισκέφθηκε την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να έχουμε καθαρό στο μυαλό μας είναι ότι εμείς δεν κάναμε προμελέτη. Εμείς με τη μελέτη που αναθέσαμε τεκμηριώσαμε την αναγκαιότητα δημιουργίας της νέας υγειονομικής μονάδας. Πώς θα το πούμε αυτό, προμελέτη, δεν λέγεται? Μελέτη τεκμηρίωσης. Μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή νέου νοσοκομείου. Είμαστε περισσότερο ακριβείς. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτή η μελέτη έφτασε και στα
στο γραφείο του Υπουργού Υγείας, έφτασε και στον διοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ και βεβαίως η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η προχθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα φτάσει και αυτή στα ανάλογα γραφεία και στους ανάλογους υπουργούς που πρέπει να αποφασίσουν. Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου λίγο να το προχωρήσω εγώ παραπάνω. Αν θέλετε, επιβεβαιώστε το ή διαψεύστε το. Χαρακτηριστικά, έχω δημοσιογραφικές πληροφορίες που λένε ότι άμεσα θα προχωρήσει η κατασκευή του νέου νοσοκομείου από τη στιγμή που υπάρχει και η δημοτική έκταση, την έχετε οριοθετήσει στο πρώην στρατόπεδο Ρωμανέλη. Χρήματα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά χρήματα και από το Ταμείο Διοικητικής Μετάβασης και πρέπει να γίνει κάτι μεγάλο στην περιοχή. Στην μεταλιγνίτη εποχή που θα στηρίξει την περιοχή. Ένα νέο νοσοκομείο το έχει ανάγκη. Και πολλοί λένε τι θα γίνει το παλιό. Γίνει κέντρο αποκατάστασης. Έχουμε πάρα πολλά που θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες. Κυρία Μαρκοπούλου, εγώ θέλω να σημειώσω το εξής με βάση αυτά τα οποία είπατε. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες κτηριακές υποδομές του νοσοκομείου Κοζάνης, πρέπει να σημειώσω, ας αναλογιστούμε όλοι μας, πόσες υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες στεγάζονται σε διάφορα σημεία της πόλης, σε μισθωμένα ακίνητα και τι σημαίνει αυτό για την επιβάρηση του κράτους και αν μπορεί να αξιοποιηθεί και να γίνει εκμεταλλεύσιμος ο χώρος που σήμερα υπάρχει ή αυτός πανηγυρθεί αύριο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο σχετίζεται με την οικονομική συγκυρία. Η οικονομική συγκυρία λοιπόν λέει το ότι η δεκαετία που διανύουμε θα είναι η καλύτερη περίοδος χρηματοδοτικά για την περιοχή μας. Γιατί υπάρχει το νέο ΕΣΠΑ, γιατί υπάρχει το Ταμείο Δίκαιης, το επιχειρησιακό του ΕΣΠΑ που αφορά το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, γιατί υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο και αυτό είναι ιδιαίτερα εμπροστοβαρές. Και κοντά σε όλα αυτά υπάρχουν και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα συνήθη χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν στη χώρα μας. Λοιπόν, τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία. Τώρα είναι το κρίσιμο σημείο στο οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε και πρέπει να απαιτήσουμε να γίνει το νέο νοσοκομείο. Κύριε Δημαρχέ, πείτε μου λίγο σας παρακαλώ. Προχθές που ήρθε ο Πρωθυπουργός στην περιοχή, σας είπε Δήμαρχε προχώρα, αλήθεια θα μου απαντήσετε. Η συνάντηση που είχα προχθές με τον Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του εδώ ήταν ολιγόλεπτη και δεν μπορούσα να... Σας είπε για το νοσοκομείο, Δήμαρχε, είναι μεγάλο έργο προχώρατο. Σας έδωσε πράσινο φως. Κυρία Μαρκοπούλου, το νοσοκομείο πρέπει να το προχωρήσει η κυβέρνηση. Είναι έργο του Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι έργο αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης να το προχωρήσει η αυτοδιοίκηση. Σας είπε ετοιμάστε το χώρο, οριοθετήστε το χώρο, λύστε τα όποια προβλήματα υπάρχουν στο πρώην στρατόπεδο Ρωμανέλη. Πώς σας είπε, Δήμαρχέ μου, Λαζαρέ μου, δεν ξέρω πώς σας αποκάλεσε, αυτό δεν το ξέρω, ώστε άμεσα να προχωρήσουμε στην κατασκευή του νέου νοσοκομείου. Κυρία Μαρκοπούλου, εγώ αυτά που λέω τα έχω πει, όπως σας είπα, και στους αρμόδιους υπουργούς, τα έχω πει και δημόσια, άρα είναι γνωστά σε όλους. Όπως και το ότι το στρατόπεδο Ρωμανέλη είναι τελείως ελεύθερο και διαθέσιμο για οποιασδήποτε χρήσεις θέλουμε να χωροθετήσουμε στο συγκεκριμένο στρατόπεδο. Και όπως επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, ότι το νέο νοσοκομείο δεν είναι έργο του Δήμου, είναι έργο κυβερνητικό, είναι έργο κρατικό και από εκεί πρέπει να πάρθουν και να κινηθούν οι αποφάσεις. Ο Δήμος κάνει πρόταση, η Δημοτική Αρχή, υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες κτλ. Όλοι συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ένα νέο νοσοκομείο στην Κοζάνη. Και πέρα από το Δήμο, κυρία Μαρκοπούλου, νομίζω ότι όλοι οι πολίτες είναι κοινή απέτηση όλων των πολιτών της περιοχής μας να γίνει μια νέα υγειονομική μονάδα. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε το ότι η συγκεκριμένη, το Μαμάτσιο που πρόσφερε πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Το Μαμάτσιο, και προσφέρει. Οι άνθρωποι του, η υγειονομική, η διοικητική, το διάστημα της πανδημίας του COVID έκανα μια τεράστια προσπάθεια να στηρίξουν την περιοχή. Όμως είναι μια υγειονομική μονάδα η οποία κλείνει τον κύκλο της. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Άρα και αυτά που σχεδιάζουμε δεν τα σχεδιάζουμε για αύριο, τα σχεδιάζουμε για το μέλλον αυτού του τόπου και βεβαίως, όπως σωστά είπατε, μια νέα υγειονομική μονάδα αποτελεί
δίνει αφενός μεν ασφάλεια στους πολίτες και σε αυτούς που φιλοδοξούμε να προσελκύσουμε στην περιοχή για να εγκατασταθούν, ότι έχουν να απολαμβάνουν σωστές υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά και αφετέρου μπορεί να αποτελέσει και πόλο ανάπτυξης προσελκύοντας νοσηλευόμενους και ασθενείς από άλλες περιοχές. Εσείς ολοκληρώστε, κύριε Δήμαρχε, τις διαδικασίες που αφορούν το δικό σας κομμάτι, την αυτοδιοίκηση, το Δήμο, και από εκεί και πέρα κάτι σας είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θέλετε να μας το αποκαλύψετε, δεν πειράζει. Έχουμε και εμείς πληροφορίες, δημοσιογραφικές πληροφορίες πολύ καλές. Έχουμε το ρεπορτάζ, ό,τι μπορείτε, και εδώ θα είναι αυτοί που πρέπει να χρηματοδοτήσουν το έργο. Κυρία Μαρκοπούλου, εγώ αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω και μέσω ημών τους συμπολίτες μας είναι ότι από δικιά μας πλευρά θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται προς όλες τις κατευθύνσεις, ούτως ώστε η περιοχή μας να αποκτήσει μια νέα υγειονομική μονάδα. Και ελπίζω να το καταφέρουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Επίσης.